τα βλέμματα στραμμένα στην αυριανή σύσκεψη των αρχηγών ή εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της καθιερωμένης συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2021. Το ενδεχόμενο αναβολής της ψήφισής του λόγω του υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού στον οποίο έχουν τεθεί οι Νικόλας Παπαδόπουλος και Μαρίνος Μουσούτας θεωρείται απομακρυσμένο, με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου να εξηγεί στο ΜΕΚΑ γιατί. Εάν υπήρχε μεγάλος αριθμός βουλευτών οι οποίοι θα ήταν σε αυτοπεριορισμό ή θα ήταν θετικοί σε οποιοδήποτε κρούσμα κορονοϊού και υπήρχε μια αλλίωση της πρόθεσης των βουλευτών όσον αφορά την ψήφιση του προεκλογικού και θα αλλάζαν οι ισορροπίες. Και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ένα έντονο παρεδώσε μεταξύ κυβέρνησης και μικρών πολιτικών δυνάμεων για την επίτευξη των απαιτούμενων συγκλήσεων, το σκηνικό φαίνεται πως και αυτή τη φορά θα ξεκαθαρίσει την τελευταία στιγμή. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού μπροστά στα νέα δεδομένα παρουσιάζεται απεσιόδοξος για τη συνέχεια, επιρρύπτοντας ευθύνες στις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Με βάση τα σημερινά δεδομένα που έχω ενώπιόν μας και δεν προβλέπω να αλλάξουν, θα μείνουμε χωρίς προϋπολογισμό. Δεν χρειάζεται να βρω συμμάχους. Εδώ θα κριθεί η υπευθυνότητα του καθενός μας. Δεν μπορείς να παίζεις και να εκδιάζεις την κοινωνία με αιμονικές συμπεριφορές. Πάντως, το ίδιο μήκος κύματος των προηγούμενων ημερών κινούνται από την άλλη, Ακέλ και Δίκο. Αναμέναμε λοιπόν την κυβέρνηση ότι αφού γκραζόμενοι τις αντιδράσεις από τα πολιτικά κόμματα, την κριτική η οποία ασκείται για τις συγκεκριμένες πολιτικές που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, θα έκαναν το ελάχιστο. Θα προσπαθεί να ακούσει τα πολιτικά κόμματα, να ακούσει τις βασικές τους ανησυχίες. Εμείς θα επιμένουμε στη διαφάνεια και όσοι λάσπη, όσες ψηφοφορίες και αν μας εκτοξεύει καθημερινά ο Δημοκρατικός Συναγερμός που αφορούν είτε εμένα είτε το Δημοκρατικό Κόμμα, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο ότι δεν θα αφήσουμε τη λάσπη, τα ψέματα, τις ψευδολογίες, τις συκοφαντίες να μας εκφοβήσουν. Στο μεταξύ, όλα τα κόμματα αρχές του Δεκεμβρίου φρόντισαν μέσω της ψήφου τους να ανάψουν πράσινο φως στον αυτόνομο προϋπολογισμό της Βουλής, τον οποίο περιλαμβάνεται και η κρατική χορηγία που λαμβάνουν αυτά, όπως και οι νεολαίες και οι συνεργάτες τους για το 2021, συνολικού ύψους 11,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ποσό, ωστόσο, που απαιτεί την έγκριση του συνόλου του κρατικού προϋπολογισμού, ώστε να μπορεί στη συνέχεια να διοχετευθεί στα ταμεία των κομμάτων. Σε αυτό συμφωνούν όλοι, φαίνεται.